Η δίκη της Χρυσής Αυγής ολοκληρώθηκε μετά από 5,5 χρόνια και 466 συνεδριάσεις. Τις καταδικαστικές αποφάσεις της 7ης Οκτωβρίου διαδέχθηκαν οι διασκεδαστικές αγορεύσεις περί ελαφρυντικών και την τελευταία εβδομάδα είχαμε τη συζήτηση για το κατά πόσο η έφεση θα έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα ή οι κατηγορούμενοι θα οδηγηθούν άμεσα στις φυλακές. Η εισαγγελέας Αδαμαντία Οικονόμου αρχικά είχε προτείνει την αθώωση όλων εκτός του δολοφόνου Ρουπακιά. Το δικαστήριο την αγνώρισε και εξέδωσε καταδικαστική απόφαση. Κατόπιν η εισαγγελέας μούτρωσε γιατί στη συζήτηση για τα ελαφρυντικά εξέπληξε τους πάντες όταν πρότεινε να αναγνωριστούν ελάχιστα ελαφρυντικά. Το δικαιολόγησε με κάτι σαν εντάξει, αφού δεν θέλετε να τους αθώσουμε, δεν με νοιάζει και εμένα, χαίστηκα και κάντε ό,τι θέλετε και τέτοια. Στη συζήτηση όμως για τις αναστολές αναθάρισε, βρήκε πάλι το ρυθμό της, μάζεψε τα κουράγια της και είπε να το παλέψει λίγο ακόμη. Πρότεινε λοιπόν αναστολή για όλους, εκτός του Ρουπακιά. Δεν διευκρίνησε αν ήθελε δεν ήθελε ή αν το έκανε απλά επειδή δεν το επιτρέπει ο νόμος. Το δικαιολόγησε λέγοντας ότι δεν είναι φυγόπινοι, δεν είναι φυγόδικοι, δεν εξαφανίστηκαν, παρουσιάστηκαν στο δικαστήριο και εμείς, χωρίς να κάνουμε καμιά σοβαρή έρευνα, γιατί είμαστε απλώς η ανασκόπηση, θυμόμαστε. Αν χρειαστεί, γινόμαστε και φυγόδικοι! Ας πάρουν αυτό το μήνυμα! Αν χρειαστεί, θα μας ψάχνουν και είμαστε χιλιάδες! Είμαστε πάρα πολλοί! Ναι, θυμόμαστε τον Μιχάλο Λιάκο που έλεγε ότι αν χρειαστεί θα γίνουμε φυγόντικοι. Τον Κασιδιάρη που κρυβόταν για να αποφύγει το αυτόφορο. Τον Μπαρμπαρούση που είχε διαφύγει κινηματογραφικά, όπως έλεγαν τότε, στη θρηλυκή Μπαμπίνη Ετωλοακαρνανίας. Ο παπάς που είχε διαφύγει και όταν είχαν γίνει συλλήψεις το 2013 είχε πάει και πάλι με μία μέρα καθυστέρηση. Η αστυνομία τον έψαχνε και από το πολύ ψάξιμο αυτός μέχρι που είχε μιλήσει σε ραδιοφωνική εκπομπή, χωρίς να συλληφθεί. Οπότε μπορεί και πάλι να βρεθεί μέχρι να προβληθεί το επεισόδιο. Τώρα πώς να νιώθει άραγε η Αδαμαντία που υπερασπίστηκε με τόσο πάθος τη χορήγηση ανασταλτικού αποτελέσματος με το επιχείρημα ότι δεν είναι υποπτυφικής. Δεν θα νιώθει πάντως χειρότερα από τον Μπαλάσκα. Να δούμε πώς αντέδρασε ο περίπου παραλίγο εκπρόσωπος της αστυνομίας όταν του είπαν ότι υπάρχει ενδεχόμενο κάποιος να διαφύγει. Γελάτε, γιατί. Να διαφύγει. Ούτε μία στο 3 εκατομμύριο δεν υπάρχει διαπέτωση, κυρία Μαυραγάνη. Τώρα να το ρωτήσω έτσι όπως είναι στο μυαλό νομίζω όλων. Πώς είναι δυνατόν να ξεφεύγει ο Χρήστος Παπάς από την αστυνομία? Ναι. Μ' ακούτε? Ναι, κύριε Παλάσκα. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Το έχω πει και αλλού ότι η επιχείρηση που στήθηκε ενδεχομένως να είχε κάποιο μικρό κενό. Να πούμε εδώ παρεμπιπτόντως ότι η αστυνομία γνώριζε από τις 7 Οκτωβρίου ότι ο Παπάς δεν βρίσκεται σπίτι του, ότι έχει φύγει. Οπότε, όπως είπε ο δικηγόρος Θανάσης Καμπαγιάννης, είτε η αστυνομία δεν ενημέρωσε όσο όφιλε την εισαγγελία, είτε η κυρία Οικονόμου γνώριζε ότι ο παπάς έχει φύγει και παρόλα αυτά έδινε τη μάχη της αναστολής. Το Υπουργείο Προπό, την ώρα που γίνονταν διάφορα αστιάκια με το εδώ παπάς, εκεί παπάς, που ήταν κάπως φθαρμένα από κάποια στιγμή και μετά, είπε το καλύτερο αστείο. Όταν απάντησε ότι αν η αστυνομία παρακολουθούσε με οποιονδήποτε τρόπο τον παπά, θα παρανομούσε διπλά απέναντι σε έναν πολίτη και σε έναν κατηγορούμενο. Καταρχάς, κατηγορούμενος ήταν μέχρι να καταδικαστεί. Τώρα είναι ένοχος, λέω εγώ. Η εισαγγελέα συνέχισε και υποστήριξε ότι τα ποινικά μητρώα των βουλευτών της Χρυσής Αυγής είναι λευκά. Πλην του Μιχαλολιάκου που καταδικάστηκε το μακρινό 1979 και τον Αλεξόπουλου, Γρέγου, Μπούκουρα και Μίχο που έχουν καταδικαστεί για ίσονος ποινικής απαξίας πράξης. Και παρέλειψε μερικούς ακόμα με δολοφονίες, απόπειρες ανθρωποκτονίας, ληστεία. Και εδώ είναι ένα καλό σημείο να πούμε ότι η Αδαμαντία Οικονόμου σε μια άλλη δίκη, αυτή του Τάσου Θεοφίλου, που κατηγορήθηκε για ληστεία και απλή συνέργεια σε ανθρωποκτονία, το Γενάρη του 2013, όταν οι συνήγοροί του ζήτησαν να αναγνωριστεί το ελαφρυντικό του προτέρου έντιμου βίου, είχε πει τότε ότι θα πρέπει να απορριφθεί το ελαφρυντικό με το σκεπτικό ότι, όπως το μετέφερε ο ίδιος ο Θεοφίλου, αφού διέπραξε ληστεία, σημαίνει ότι προηγουμένως σχεδίαζε να κάνει ληστεία. Άρα δεν προκύπτει πρώτερος έντιμος βίος. Σε αντίθεση με τη διεύθυνση και οργάνωση εγκληματικής οργάνωσης, που κακά τα ψέματα, είναι κάτι που δεν το σχεδιάζεις. Προκύπτει αυθόρμητα. Είναι σαν το βραδινό μπάνιο. Είσαι νέος, έχεις πιει λίγο παραπάνω. Λέει παρέα, πάμε για βραδινό μπάνιο. Το ίδιο. Είσαι πατριώτης, εκδίδεις εφημερίδα, οργανώνεις πυρήνες, τάγματα εφόδου και έτσι, σε μια στιγμή τρέλας, βρίσκεσαι ξαφνικά να διευθύνεις εγκληματική οργάνωση. Fun fact. Στη συγκεκριμένη υπόθεση, ο Τάσος Θεοφίλου κρίθηκε αθώος και αποζημιώθηκε. Όχι και τόσο fun fact. Έκαζε στη φυλακή 5,5 χρόνια. Επιστρέφουμε στο δικαστήριο. Η εισαγγελέας λοιπόν πρότεινε αναστολή των ποινών και σε μια σπάνια στιγμή για τα ελληνικά δικαστήρια, η πρόεδρος Μαρία Λεπενιώτη υπενθύμησε στην εισαγγελέα όλους αυτούς οι οποίοι δεν έχουν λευκό ποινικό μετρό. Όπως ο Λιακόπουλος και ο Στεριόπουλος για τη δολοφονία του Λουκμάν, αλλά και ο Σιατούνης, ο Στράτος για την αντύπνοια, ο Αγριογιάννης που έχει ληστεία. Της είπε λοιπόν ότι έχει έρθει σε γνώση του δικαστηρίου ένα βούλευμα που λέει ότι ο λαγός συνελήφθη για παραβίαση των όρων της αποφυλάκησής του. Είναι γνωστό ότι η ξανθιά είναι κακιά.
πάντα, με εξαίρεση την Μπάρμπι. Γιατί έτσι είναι. Ο ξανθός είναι πάντα ο κακός. Όμως έρχεται η στιγμή που η πλευρά του καλού, δηλαδή του Μελαχρινού, αντεπιτίθεται. Αμέσως μετά, η πρόεδρος διέκοψε το δικαστήριο και ζήτησε από την εισαγγελέα να αποχωρήσει, να συμπληρώσει την πρότασή της και να σκεφτεί πολύ καλά αυτά που είπε. Αυτό που στην καθημερινή ονομάζεται άδειασμα, πετσόκωμα, προσβόλα, ό,τι σου είπε, τα μισά να μου έλεγε και άλλα τέτοια. Δηλαδή είναι σαν να είναι όλη η οικογένεια έτοιμη για ταξίδι, έχουν φορτώσει τα πράγματα. Θείοι, ξαδέρφια από κάτω, οι παππούδες χαιρετάνε και η μάνα σου λέει: δεν πάμε πουθενά αν δεν μαζέψει το δωμάτιό σου. Η εισαγγελέα, η δαμαντία οικονόμ, έφυγε, επέστρεψε και δεν άλλαξε απολύτως τίποτα. Επέμεινε στην άποψή της. Επιστράτεψε λίγη γκρίνια, δικαιολογίες, είπε στην πρόεδρο ότι της μίλησε έντονα και μετά είπε ότι καταδίκη τώρα για κατοχή εκρηκτικών υλών του Μιχαλολιάκου δεν είναι τίποτα, είναι αυτό που λένε οι ψυχολόγοι, μετεφηβική τρομοκρατία. Γιατί μεταξύ μας τώρα, ποιος δεν έχει βάλει μια βόμβα όταν ήταν παιδί. Ακόμα τα θυμάμαι αυτά και γελάω. Προσέθεσε επίσης ότι έχουν περάσει πάνω από 30 χρόνια που δεν έχει κάνει τίποτα παράνομο μέχρι την καταδίκη του για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης. Αγνοώντας δηλαδή ότι για πολλά από αυτά τα χρόνια διεύθυνε μια εγκληματική οργάνωση. Μετά από όλα αυτά, και ενώ όλα έδειχναν ότι θα κάνουμε στο εφετείο παρέλαση και μετά Χριστούγεννα, η πρόεδρος και το δικαστήριο απέρριψαν την πρόταση και έκραναν ότι ο αρχηγός και 38 κατηγορούμενοι πρέπει να οδηγηθούν στη φυλακή. Σε αντίθεση με τα τηλεοπτικά και κινηματογραφικά κλισέ, το δικαστήριο δεν ανακοίνωσε αυτούς που θα πάνε φυλακή. Ανέγνωσε απλώς τα ονόματα αυτών που μένουν έξω. Και έτσι έμειναν κατηγορούμενοι, δικηγόροι, δημοσιογράφοι να κάνουν μόνοι τους τις πράξεις. Πιθανότατα έτσι ορίζει ο κώδικας ποινικής δικονομίας. Μια και η συζήτηση ήταν για το ποιοι δικαιούνται αναστολή της ποινής. Αλλά μπορεί να το έκανε για πλάκα, έτσι για να δει την έκφραση στο πρόσωπο του Κασιδιάρη που θα έλεγε: Δεν με είπε, τι γλίτωσα. Δεν του χαμίσω. Όχι, πάω μέσα. Και πάμε στις συλλήψεις, στην τελευταία φάση. Άμεσα, όσοι κατηγορούμενοι βρίσκονταν στην αίθουσα συνελήφθησαν. Ενώ η αστυνομία είχε το δυσάρεστο έργο να πρέπει να συλλάβει ξανά ανθρώπους που για χρόνια θαυμάζει, βοηθάει, ψηφίζει, καλύπτει. Ο Μιχαλολιάκος κατέβηκε από το σπίτι του στην Πεύκη, απήγγειλε τους περίφημους τοίχους, στιτή και ολόρθη, τους οποίους είχε απαγγείλει και στην προηγούμενη σύλληψη. Χαρές και πλούτοι αν χαθούν και τα βασίλια δεν είναι τίποτε. Εάν στιτή, μένει ψυχή και ολόρθη. Η ψυχή μου μένει στη θήκη ολόρθη. Είμαι αμετανόητος εθνικιστής και χρυσαυγίτης. Γυρίζει λοιπόν σπίτι και περιμένει να έρθουν να τον συλλάβουν. Η ουρανία Μιχαλολιάκου, για κάποιον λόγο δικό της, πλακώθηκε στα κολοδάχτυλα. Λάθος κολοδάχτυλα. Εδώ βλέπουμε τα σωστά. Γεια σου ουρανία. Και εδώ είναι η ουρανία μία μέρα μετά έξω από τη Γαδά που έχει πάθει αγκύλωση και έχουν μείνει τα δάχτυλά της στην ίδια στάση και που από τότε ό,τι κάνει το κάνει με κολοδάχτυλα. Δηλαδή τρώει και τρώει έτσι, προσπαθεί να πάρει τηλέφωνο ή παίρνει έτσι. Η Χρυσή Αυγή μετά από όλα αυτά φρόντισε να αμβλύνει κάπως την αλγινή εντύπωση που είχαν προκαλέσει οι εμφανίσεις των στελεχών της τις τελευταίες μέρες και έβγαλε αυτήν την ανάρτηση στην ιστοσελίδα. Ο ένας λέει αγωνίστηκε την ελευθερία, ο άλλος κατέληζε τη δημοκρατία, ο τρίτος διεύθυνε εγκληματική οργάνωση με το μανδύα κόμματος. Θα μπορούσε να βάλει επίσης Γκάντι και Χίτλερ. Καλό είναι. Τώρα, εκκρεμεί ακόμα η σύλληψη του Γιάννη Λαγού που βρίσκεται στις Βρυξέλλες. Το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη έστειλε έγγραφα απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα για τους καταδικαστέντες της Χρυσής Αυγής, συμπεριλαμβανομένου του Λαγού. Αλλά το έκανε μια μέρα αφού ο Λαγός είχε αποχωρήσει από την Ελλάδα. Είναι μια αστοχία της αστυνομίας και του Υπουργείου. Ίσως αν τους το έλεγε ο Μπογδάνος αντί για τη δικαιοσύνη, να είχα κινηθεί λίγο πιο γρήγορα. Σε πολλές ταινίες δράσης υπάρχει μια τελευταία σκηνή. Άλλες φορές είναι bloopers, άλλες φορές υπονοείται ότι μπορεί να υπάρξει συνέχεια. Λοιπόν, σε μια κίνηση που συνδυάζει και τα δύο, ο Γιάννης Λαγός ανακοίνωσε ότι στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο θέλει για μάρτυρα υπεράσπισης την Αδαμαντία Οικονόμου. Αν έχει χιούμορ το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, θα πρέπει να καλέσει τη Μαρία Λεπενιώτη τώρα. Με αφορμή αυτό το γεγονός, έχουμε συγγράψει ένα ποίημα με τίτλο «Οδή στη Μαρία Λεπενιώτη». Λεπενιώτη, Λεπενιώτη, πες αν έχεις δύο βελουχιώτη. Λεπενιώτη, Λεπενιώτη, πες αν έχεις δύο βελουχιώτη. Λεπενιώτη, ζει, τσακίστε τους να ζει, ο Παύλος.